Λοιπόν, καλησπέρα σας. Αν είστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. What? We see the bugs, should we worry? What? Worried. Now when we win last four game three, I think it's... Όχι, νομίζω όταν από τα τέσσερα παιχνίδια κερδίσεις τα τρία δεν έχεις λόγο να ανησυχείς. Έλα, Δημήτρη. Ο κόσμος έφυγε αποδοκιμάζοντας. Από το γήπεδο προφανώς δεν ικανοποιήθηκε. Από ό,τι είδε, η δική του αίσθηση. Και αν έχει να απαντήσει κάτι στην αποδοκιμασία αυτή. They can, of course, somebody feel that he's not happy. It's normal that he shows his emotion. The people come here to show the emotion. Είναι λογικό όταν κάποιος δεν είναι ευχαριστημένος να εκφράσει τα συναισθήματά του, γι' αυτό έρχονται στο γήπεδο, για να εκφράσουν τα συναισθήματά τους. It was one tough game, as I expect. I prepare my team to this kind of the game. Ήταν ένα σκληρό παιχνίδι, όπως και το περιμέναμε, γι' αυτό είχα προετοιμάσει την ομάδα μου για ένα τέτοιο στυλ παιχνιδιού. I said to the guys about Platanias, who are playing very interesting football until now, with very, very quality players. Έχω πει στους ποδοσφαιριστές μου ότι ο Πλατανιάς ήταν μια πολύ καλή ομάδα, είναι μια πολύ καλή ομάδα, παίζει ενδιαφέρον ποδόσφαιρο και έχει ποιοτικούς ποδοσφαιριστές. So it was an open game, when most of the time was kind of game where we play one against one, because they adapt on us and they play also 3-5-2. So the most of the game it was duel, three midfields, one against one, on a size... One against one, in a front three against two, both teams. It was one open game. Ήταν ένα ανοιχτό παιχνίδι το οποίο στη μεγαλύτερη διάρκεια του αναλώθηκε σε προσωπικές μονομαχίες, ένας εναντίον ενός, γιατί και η αντίπαλη ομάδα χρησιμοποιούσε το ίδιο σύστημα, το 3-5-2. Έτσι και οι δύο ομάδες σε όλο το παιχνίδι είχαν από τρεις στο κέντρο, τρεις στην άμυνα, δύο μπροστά και όλο το παιχνίδι πήγε σε προσωπικές μονομαχίες. And usually in this kind of game, the team who has better players dominate, take control of the game. Και συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις η ομάδα που έχει τους καλύτερους ποδοσφαιριστές στον αγωνιστικό χώρο κυριαρχεί. So this was kind of a game 50-50, if we can talk about possession, about domination in the game. Αν θέλουμε να μιλήσουμε για την κατοχή και την κυριαρχία στον αγωνιστικό χώρο, το παιχνίδι ήταν μοιρασμένο, ήταν 50-50. But I think we score one goal and we couldn't score three more goals and they could not score even one goal. Εμείς πετύχαμε ένα goal, θα μπορούσαμε να έχουμε πετύχει άλλα τρία και εκείνοι δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι αντίστοιχο. So I know that the people always expect about performance more, but also depend of the opponent. And what I said, we could score three goals, they could not score zero goals, so this is a We deserve to win, and we finished the season, this half season, one very good way, that we win from last four games, three games and one draw. Ξέρω ότι ο κόσμος πάντα περιμένει κάτι περισσότερο από την πλευρά της εμφάνισης, από το ποδόσφαιρο, αλλά πολλές φορές η εμφάνιση έχει να κάνει και με τον αντίπαλο. Από τα τέσσερα τελευταία παιχνίδια κερδίσαμε τα τρία και θεωρώ ότι κάνουμε ένα καλό κλείσμα αυτού του πρώτου μισού της σεζόν. Also, I remember one period that we performed very well, that we played very good, but we didn't win. It was one period of one month that we deserve with playing good to win, but we didn't win. Και θυμάμαι και μία περίοδο αυτή τη σεζόν, η οποία διήρκησε σχεδόν ένα μήνα, που παίζαμε καλά, είχαμε πολύ καλές εμφανίσεις, αλλά δεν μπορούσαμε να κερδίσουμε. Now, we can say that now our performance is not on that level. Τώρα οι εμφανίσεις μας δεν είναι σε αυτό το επίπεδο. But also you cannot say that Platanias come here and don't deserve to lose. They didn't dominate against us. This is a big difference. So I don't want that somebody said our performance was bad because Platanias was good. Αλλά δεν μπορεί κανείς να πει ότι δεν αξίζαμε να κερδίσουμε. Σήμερα αξίζαμε να κερδίσουμε, όπως είπε και πριν, εμείς δεν μπορούσαμε να έχουμε πετύχει και παραπάνω κόλλο, η αντίπαλη ομάδα δεν μπορούσε να το κάνει αυτό. Ο Πλατανιάς είναι μια καλή ομάδα, αλλά εμείς αξίζαμε τη νίκη. Okay. Για τη φάση του πέναλτι που είναι καθοριστική από ό,τι αποδείχθηκε, έχει άποψη, του είπε κάτι ο Τζαβέλας που ήταν
σε αυτή τη φάση που τα ορίστες. Do you have an opinion about the penalty? Did you speak with Javelas that he told you anything? I didn't speak. It was one big discussion, little bit, in front of the dressing room. So I didn't speak and I didn't see good, very well from my position, situation. I cannot judge. Όχι, δεν μιλήσαμε μετά το τέλος του αγώνα, γιατί υπήρχε μια αναστάτωση λίγο έξω από τα ποδητήρια των δύο ομάδων και δεν καταφέραμε να μιλήσουμε. Και από τη θέση στην οποία βρισκόμουν, δεν είχα καλή οπτική γωνία για να μπορώ να μιλήσω με σιγουριά για αυτή τη φάση. Είναι σίγουρο ότι το κλίμα στην ομάδα επιβαρύνεται με τους τραυματισμούς. Πρέπει να είναι τώρα 10 οι παίκτες που είναι τραυματίες. Από αυτούς, 6-7 έχουν μυϊκά προβλήματα. Επειδή συζητήθηκε το θέμα, έχει πάρθει κάποια απόφαση, έχουν κάνει κάποιο συμπέρασμα για το τι μπορεί να αλλάξει για να μειωθούν οι πιθανότητες να προκύψουν και άλλα μυϊκά προβλήματα. The situation is not so good also because of the injuries. If we count correctly now, we have at least 10 players injured. We know that you made a discussion about this issue. Have you reached to a decision in order not to have this problem going forward in the season? Yeah, I know that you're curious about, but today they didn't have muscular injury. But we discussed a lot last days about that, and I can see that there is nothing what is upon of average number of injury. If we count that 2-3 of them, they had 2 injury. So it's always about same players, and also the new players who come after, like Cimirot, like Antonis, like Berbatov, who didn't make preparation, who come in end of the transfer, they also had some problems. So if we count the number of, we are in average of other team also in from the biggest league. Σήμερα τα προβλήματα που προέκυψαν δεν είναι μυϊκά, αλλά η αλήθεια είναι ότι έχουμε συζητήσει το τελευταίο διάστημα αρκετά για αυτό το θέμα. Αυτό που έχουμε δει είναι ότι ο μέσος όρος των ποδοσφαιριστών και ο μέσος όρος των τραυματισμών δεν ξεφεύγει από τα αναμενόμενα σε μια ποδοσφαιρική ομάδα. Και αυτό γίνεται γιατί υπάρχουν συγκεκριμένοι ποδοσφαιριστές που έχουν προβλήματα, έχουν τραυματιστεί 2-3 φορές και είναι οι ίδιοι, οπότε δεν είναι ότι έχουν τραυματιστεί πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές διαφορετικοί. Και από εκεί πέρα είχαμε και προβλήματα ποδοσφαιριστών που ενσωματώθηκαν αργότερα στην ομάδα και δεν έκαναν προετοιμασία μαζί μας, όπως ο Τσίμιρο, το Αρτόνης ή ο Μπερμπάτοφ. Αλλά αν το πάρουμε αριθμητικά, ο μέσος όρος δεν είναι παραπάνω από αυτό που περιμένεις να δεις στα άλλα πρωταθλήματα συγκριτικά. Όταν αγωνίζεσαι στη Γερμανία κόντρα στην Dortmund, είναι λογικό να κάνεις καθυστερήσεις στα τελευταία λεπτά. Όταν παίζεις με έναν σαφώς κατώτερο αντίπαλο μέσα στην Τούμπα, δεν είναι κάπως προσβλητικό για την ομάδα να δέχεται 3 κίτρινες κάρτες για καθυστέρηση? When you play against Dortmund in Germany, it's partly logical to make delay in the game in the final minutes. When you play in Tuba with Platanias, don't you believe it's a little bit insulting not to receive 3 yellow cards for stalling the game? I didn't say nothing to stall the time. The players do by themselves these things. Εγώ δεν έχω δώσει τέτοια οδηγία. Αν έγινε, έγινε, γιατί οι ποδοσφαιριστές το έκαναν εκείνη τη στιγμή πάνω στο παιχνίδι. But I think that you, all of you, and also I think there is a big underestimated for the players from other teams who are coming here to play against us. Big underestimated in confrontation with our players. Γενικότερα πάντως θεωρώ ότι υπάρχει μια μεγάλη υποτίμηση των ποδοσφαιριστών και των ομάδων που έρχονται εδώ πέρα για να παίξουν απέναντί μας σε σχέση με την αντιμετώπιση που έχουν οι δικοί μας ποδοσφαιριστές. Δεν θα πρέπει να υποτιμάμε τους αντιπάλους και τους ποδοσφαιριστές γενικότερα. And you believe because we are power that we need to win against one name who is calling Platanias 4-5-0. I don't think this is the correct. Εσείς θεωρείτε επειδή εμείς είμαστε ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να κερδίζουμε μια ομάδα που λέγεται Πλατανιάς με 4-5-0. Δεν θεωρώ ότι αυτό είναι σωστό. Υπάρχει άλλη ερώτηση? But obviously we expect more from 6 final attempts that the team made today. We could score 3-4 goals. They couldn't score one goal. We have
Klaus alone in a goalkeeper, Mark twice and one goal. So they didn't have nothing. If you think that in Greece league is very difficult. So I watch all games here. Nobody can create 5, 6, 7 goals. And I will give you one statistic information. PAOK is the number of passes into the box. So how many times we arrive in the box? So this means how offensive we are, is first position in Greece league. First position. Second position in possession, second position number of shoot of the goals, second position in number of all action. So this is something which show the how we are playing. So there is, I already said, guys, is in the football is always to comparing the players, not comparing the name of the club. Comparing the players. Σήμερα, όπως είπα και πριν, θα μπορούσαμε να έχουμε πετύχει περισσότερα γκολ, σχεδόν 3 γκολ, και ο αντίπαλος δεν μπορούσε να κάνει κάτι στη δική μας. Δεν είχε ευκαιρίες κλασικές. Εμείς βρεθήκαμε μπροστά από τον αντίπαλο τερματοφύλακα με τον Κλάους, με τον Μακ 2 φορές. Πετύχαμε τον γκολ. Και γενικότερα, αν θέλετε να σας δώσω και ένα στατιστικό στοιχείο για την παρουσία μας μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα, το οποίο είναι ένα πρωτάθλημα, επειδή βλέπω όλα τα παιχνίδια όπου καμία ομάδα δεν μπορεί να δημιουργήσει πολλές ευκαιρίες, κλασικές ευκαιρίες στην αντίπαλη εστία. Ο ΠΑΟΚ είναι πρώτος στο πρωτάθλημα στον αριθμό των μεταβιβάσεων που καταλήγουν στη μεγάλη περιοχή, το οποίο δείχνει το πόσο πατάμε περιοχή. Είναι πρώτος στα σούτ, είναι δεύτερος στις συνολικές τελικές προσπάθειες και αυτό δείχνει πολλά για τον τρόπο που αγωνιζόμαστε στον αγωνιστικό χώρο. Παρακαλώ. Αναφέρθηκε στο γεγονός ότι ο Πλατανιάς ουσιαστικά δεν κυριάρχησε, αλλά είδαμε, ας πούμε, τα τελευταία 15 λεπτά, να μην πούμε μετά τον γκολ, ότι ανέβασε την απόδοσή του και ουσιαστικά πάτησε στην περιοχή του ΠΑΟΚ. Μπορούμε να πούμε ότι αυτό εδώ έγινε, όπως θεωρεί, λόγω της κόπωσης των παικτών του από τα συνεχή παιχνίδια, ή θέλει να σταθεί κάπου αλλού? You said that in general terms, Platanias didn't dominate the field, but at the last at least 15 minutes was the team performing better and playing our half. Bravo, but it's, we it's had a matter of fatigue or something else. This happens always, guys. This happens always when one team have win. It's normal that other team dominate. But in that domination, they score 2-0. We could score, but it didn't score. One or two more goal. So this happened. This is psychologically, but also show character. This is also a positive thing. When 10 players defending, we defend good. They didn't score. So also I like it. This moment. Sometimes you need to suffer. And this happened. We suffered 10-15 minutes, but we deserve to win. We win. And we confirm how this good moment. I think we didn't lose last how many games. And now we are going on holiday. Συμβαίνει αυτό στο ποδόσφαιρο όταν μια ομάδα έχει το προβάδισμα και η άλλη κυνηγάει το αποτέλεσμα και θέλει να φτάσει στη νίκη. Είναι λογικό και μέχρι από ένα σημείο και μετά είναι και λίγο ψυχολογικό όταν είσαι μπροστά και δέχεσαι αυτή την πίεση. Αλλά εμείς στο καλό διάστημα του Πλατανιά αμυνθήκαμε σωστά. Κάτι το οποίο είναι κάτι που μου άρεσε πολύ και θα μπορούσαμε να πετύχουμε και ένα δεύτερο γκολ. Αλλά δεν το καταφέραμε. Επειδή έχει περάσει σήμερα η μισή χρονιά πλέον, προφανώς του αρέσουν αρκετά στην ομάδα που έχει. Η δική μου ερώτηση είναι τι δεν του αρέσει στον ΠΑΟΚ που βλέπει και αυτό. Half of the season, we assume that there are a lot of things that you like in your team, but I would like to ask what are the things you don't like and what shall we expect to change in the second half of the season? What I don't like in my team? This is a very interesting and dangerous question, because if I said something, maybe somebody will be angry. So I maybe better to wish you all to you Merry Christmas and leave. Thank you. Thank you for these 6 months, and see you next year. Αυτή είναι μια πολύ καλή και ενδιαφέρουσα αλλά και επικίνδυνη ερώτηση, γιατί αν πω κάτι μπορεί σε κάποιον να μην αρέσει, οπότε θα προτιμήσω να σας ευχηθώ όλους καλά Χριστούγεννα, καλές γιορτές και να τα πούμε. Σας ευχαριστώ για αυτούς τους 6 μήνες και θα τα πούμε στη συνέχεια τη σεζόν. Thank you. Bye-bye.